Εγώ είμαι άξιος καταδίκης αιωνίου κολάσεως, απομακρύσεως από το Θεό. Δεν θέλει να το κάνει αυτό το πράγμα. Και πρέπει να αποκτήσουμε την αίρετη της μετανοίας. Κάτι το οποίο, όπως ξέρετε, μέσα στον παράδεισο δεν είχε ο Αδάμ. Ο Αδάμ ούτε που σκέφτηκε να μετανοήσει. Ούτε που του πέρασε από το μυαλό του εκείνη τη στιγμή ότι να έλεγε να ήμαρτο. Ούτε καν το σκέφτηκε. Αλλά αντιθέτως τι έκανε. Δεν δέχτηκε τις ενοχές και λέει, εγώ λέει φταίω. Εσύ λέει φταίς, με τη γυναίκα που μου έδωσες. Εκείνη λέει με παρέστηκε. Αυτομάτως να διώξει την ενοχή από πάνω του. Ενώ οι πατέρες μας λένε ότι πρέπει να ταπεινωνόμαστε εμείς οι ίδιοι, να αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη ότι εμείς φταίμε. Ούτε με παρέστηκε ο Α, ούτε με παρέστηκε τηλεόραση, ούτε με παρέστηκε εκείνο που διάβασα, ούτε με παρέστηκε εκείνο που άκουσα, ούτε ο κακός μου χαρακτήρας φταίει. Ο παλιοχαρακτήρας μου. Ο παλιοεαυτός μου. Και τότε τόσα χρόνια εγώ δεν κάθισα να καλλιεργήσω πνευματικά τον εαυτό μου. Γιατί αν τον είχα καλλιεργήσει πνευματικά, δεν θα είχα φτάσει σε αυτή την ηλικία και να κάνω αμαρτήματα, θα είχε απογειωθεί το αεροπλάνο μου. Θα είχε πετάξει το αεροπλάνο μου για τα ύψη. Θα έρθει και για τα ουράνια. Άρα το ότι ακόμα έρχομαι σαν το αεροπλάνο, το ότι έρχομαι, άρα σημαίνει τι. Και εγώ φταίω. Γιατί δεν απογειώθηκα. Γιατί δεν έκοψα τις αλυσίδες από τα πάθη μου. Γιατί δεν απέκοψα εκεί με δεμένος και μένω δεμένος. Και να θέλει το αεροπλάνο να σκοτεί. Αν το έχεις δέσει με αλυσίδες από το έδαφος, δεν μπορεί όταν κάνει την προσπάθεια να σκοτεί. Να σκοτεί η αλυσίδα, θα το ξατραβάει κάτι. Άρα εμείς είμαστε δεμένοι. Άρα αν δεν κόψουμε τις αλυσίδες, και θέλω και είμαι δεμένος, γιατί στα χέρια μου κρατάω το κλειδάκι που ανοίγει την αλυσίδα. Πώς ανοίγουν οι χειροπέδες, το κλειδάκι το κρατάω εγώ στα χέρια μου, που είναι η αρετή της μετανοίας. Το βάζω, ξεκλειδώνω και φεύγω. Εγώ τα κρατάω τα χέρια μου. Άρα πάλι εγώ είμαι ο υπεύθυνος. Και γι' αυτό και στη Δευτέρα παρουσία, όταν κρίνεται ο άνθρωπος, δεν μπορεί να πει και να δικαιολογηθεί, ξέρετε, ο άλλος. Αυτό που κάνουν τα μικρά παιδάκια, η δασκάλα δεν τα είπε καλά στο σχολείο, ή το βιβλίο δεν τα γράφει καλά, γι' αυτό δεν το έμαθα καλά. Και γι' αυτό λέει και μια παροιμία, στη Δευτέρα παρουσία, το κάθε κατσικάκι λέει κρέμεται από το δικό του φοδαράκι. Όπως το βάζει στο τσιγκέρι ο χασάπης, το κάθε κατσικάκι, το κάθε προβατάκι, το βάζει στο δικό του τσιγκέρι, δίπλα στο άλλο. Έτσι, ο εαυτός μας ο κακός θα είναι αυτός που θα μας καταδικάσει εκείνη την ημέρα. Και όχι ο Θεός φυσικά. Γιατί εμείς είχαμε όλα τα προνόμια, όλα τα προσόντα, όλες τις δυνατότητες να απογειωθούμε. Και φυσικά με το σχήμα που έχουμε φορέσει, αλλά επεκτείνομαι πολλές φορές γιατί τις ομιλίες αυτές τις ακούνε ή τις παρακολουθούν και λαϊκοί και γι' αυτό επεκτείνομαι. Πολλές φορές δεν θέλουμε, γιατί εμείς σαν μοναχοί μέσα στο σχήμα που έχουμε φορέσει, αυτό πρέπει να είναι καθημερινό μας, καθημερινή μας εργασία, το να καλλιεργούμε και να αγωνιζόμαστε για τη μετάνοια. Πρέπει να είναι καθημερινή μας εργασία. Όπως κάνω το διακόνημα και φτιάχνω μια εικονίτσα, όπως κάνω το άλλο το διακόνημα, πρέπει να αγωνιζόμαστε για το καλό. Γιατί δυστυχώς ο δαίμονας μας πολεμάει. Απ' την άλλη την πλευρά έχουμε τον αντίπαλο. Και εμείς πρέπει συνέχεια να έχουμε έναν διαρκή αγώνα. Να βρισκόμαστε σε ένα διαρκή αγώνα.
Άρα λοιπόν μία επιπλέον ακόμη αρετή που πρέπει να αποκτήσει ο άνθρωπος είναι η αρετή της μετανοίας. Να αποκτήσουμε τα δάκρυα της μετανοίας. Τα δάκρυα της κατανοήσεως. Αλλά και ο Σάκης αμαρτάνουμε, λέει μες στο γεροντικό, ότι λέει τα κάποιος ο οποίος συνέχεια αμάρτανε. Λέει μέχρι πότε λέει θα αμαρτάνω λέει και θα μετανώ, ρωτάει το γεροντά του και το απαντάει ο γεροντάς του. Μέχρι την ώρα του θανάτου σου. Αγωνίζουν. Γι' αυτό θέλει υπομονή η μετάνοια. Και θέλει αγώνα. 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 Θέλει μεγάλη υπομονή και μεγάλη ελπίδα, όπως λένε οι Άγιοι μας, για να μπορέσει αυτό το δέντρο της μετανοίας να αναπτυχθεί μέσα στην ψυχή μας. Και κλείνοντας, θα πρέπει να σας πω ότι μιλάνε οι πατέρες για τον καιρό της μετανοίας. Ποιος είναι ο καιρός της μετανοίας? Νυν καιρός ευπρόσδεκτος, νυν ημέρα σωτηρίας, μας λέει ο Απόστολος. Τώρα είναι. Όσο ζει ο άνθρωπος και όσο ζει ο άνθρωπος μπορεί να μετανοεί. Άπαξ και πεθάνει, τέλος. Και επειδή δεν ξέρουμε εάν μετά από 5-10 λεπτά, ούτε μετά από ένα λεπτό δεν ξέρουμε αν θα ζούμε, ούτε από ένα λεπτό. Μου έλεγε τις προάλλες μία κυρία, ήταν στο σπίτι της μέσα και σηκώθηκε ο άντρας να πάει να πιει νερό από την κουζίνα. Και ακούει ένα ντουπ και τρέχει μέσα στην κουζίνα, ο άντρας είναι νεκρός. Την ώρα που άπλωσε να ανοίξει τη βρύση, έπαθε έμφραγμα και έμεινε. Πάθηκε και πέσε κάτω. Στα καλά καθόμενα. Μπορούσε να φανταστεί, ενώ έβλεπε τηλεόραση με τον άντρα της, στον καναπέ, μέσα στο σπίτι, χωρίς να είναι άρρωστος. Γιατί το έμφραγμα δεν ειδοποιεί. Δεν σου λέει η καρδιά, σε λίγο θα πάθεις αυτό. Να καρία. Εκεί που μιλάς, εκεί που συζητάς, εκεί που χορεύει. Ήταν την άλλη που χόρευε ένας κυρία ή κύριος ήταν μέσα στα μπουζούκια και την ώρα που χόρευε και έπεσε κάτω νεκρός. Άλλοι πάλι ενώ τρέχανε στον αγώνα, νεκροί. Όπως γίνεται ένα τύχημα, ενώ οδηγείς, μπαμ τα κάνεις και σκοτώνεις, δεν το περιμένεις. Κανείς δεν το περιμένει και λέει τώρα θα σκοτωθώ. Έτσι και η κυρία αυτή μου έλεγε τις προάλλες, ότι βλέπουμε τηλεόραση λέει πάτε, σηκώθηκε να πιει νερό, λέει ο συζητό, το ακούω τον μπουκ, τρέχω, ήταν νεκρό στο πάτωμα. Άνοιξε τη βρύση, έτρεξε λίγο νερό. Δεν πρόλαβε να βάλει ούτε το ποτήρι, έπεσε. Χωρίς λέει να πάει, α, δεν άκουσα. Ή να φωνάξει, να με φωνάξει, λέει να μου πει. Δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Τίποτα. Έμεινα καλλιέρωση. Τα θυμόσαστε και τις παγώνες. Παύλος, πώς τον λέγανε, Αποστόλος. Πέσαν και ύπνο, γύρισε να κοιμηθεί και κάνει ένα και μετά από λίγο το σκουντάει και το κοίτανε νεκρός. Κατάλαβε γιατί πάμπανε το πτώμα. Και φύγει φυσικά από μέσα. Ξαπλώσαν να κοιμηθούν. Και όμως ξαπλώσαν μετά από λίγο, πέθανε. Χωρίς δεύτερη προειδοποίηση. Αν πείτε κάποιοι πεθαίνουν έμφραγμα, τους προειδοποιεί. Και προλαβαίνουν και πάνε στο νοσοκομείο, άλλοι προλαβαίνουν, άλλοι δεν προλαβαίνουν. Και έχουν κάποιο πόνο στο στήθος, μούδιασμα, στο χέρι, κάτι αισθάνονται. Δεν είναι σε όλους έτσι όμως. Δεν είναι σε όλους έτσι. Και το δεν ξέρεις πότε θα σε βρει ο θάνατος. Άρα τώρα είναι καιρός μετανοίας. Όσο έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας. Τώρα είναι ο καιρός που πρέπει να αποκτήσουμε αυτά τα δάκρυα. Γιατί άμα πω από αύριο θα αρχίσω, δεν ξέρω αν θα μου υπάρχει το αύριο. Δεν ξέρω αν θα έχω αυτή την ευκαιρία. Και γι' αυτό λένε οι πατέρες, αμάρτησες,
Κλάψε, μετανόησε, αμέσως. Συντρίψου. Ζήτα το έλεος του Θεού αμέσως. Αμέσως. Να είσαι πάντοτε συνεχής μετάνοια. Γι' αυτό λένε η μετάνοια δεν είναι λέει του λεπτού, δεν είναι της ώρας, δεν είναι των 24 ωρών, δεν είναι της ημέρας, δεν είναι της εβδομάδος, δεν είναι του μήνα, είναι διαρκής η μετάνοια. Και εσωτερική κατάσταση ψυχής. Είναι αρετή. Που αμέσως ό,τι άσχημο μου συμβεί, στην ψυχή μου, στο πνευματικό μου κόσμο, αυτομάτως μετανοώ. Λειτουργεί αυτόματα. Αυτόματα λειτουργεί και αυτό το πράγμα με σώζει. Γι' αυτό και η μετάνοια είναι σωτηριώδης. Και με οδηγεί στην εξομολόγηση. Διά του ιερέως, λένε οι Άγιοι. Διά του ιερέως. Ο οποίος επισφραγίζει τη μετάνοιά μου, επισφραγίζει τα δακρυά μου και μου παρέχει την άφεση των αμαρτιών. Και έτσι επέρχεται η σωτηρία μου. Έτσι το κενό αυτό που μάνησε το αμάρτημα και κόπηκε η επικοινωνία, η μετάνοια και η εξομολόγηση, θα λέγαμε είναι το μυστήριο εκείνο που ξαναανοίγει την επικοινωνία με το Θεό. Τα δάκρυα είναι εκείνα που πλένουν την ψυχή του ανθρώπου και καθαρίζει η βρώμα της αμαρτίας. Οπότε ξαναεπικοινωνεί ο άνθρωπος, σαν καθαρός όπως είναι, μπορεί πλέον να επικοινωνήσει με το Θεό. Αυτά τα δάκρυα λοιπόν της μετανοίας και της κατανοίξεως εύχομαι να αποκτήσουμε κι εμείς ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε και να συμβασιλεύσουμε με τον Χριστό μας. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.